Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα ενδιαφέρον ζήτημα θα συζητήσουμε σήμερα. Ο νεαρός φίλος που μου έστειλε το mail θεωρεί ότι το πρόβλημα του είναι ότι αντιμετωπίζει κάποιο συναισθηματικό πάγωμα. Εγώ από την άλλη θεωρώ ότι προφανώς δεν έχει ξεπεράσει ακόμη το χωρισμό του. Ας διαβάσουμε λοιπόν τι μας γράφει. Λέει λοιπόν ο φίλος, «Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά. Είμαι 28 ετών και αντιμετωπίζω το ακόλουθο πρόβλημα. Εδώ και 2 μήνες είμαι ελεύθερος έπειτα από χωρισμό στα πλαίσια του ghosting που μου έκανε η πρώην πλέον κοπέλα μου». Ο όρος ghosting στα αγγλικά σημαίνει εξαφάνιση σαν το φάντασμα στα ελληνικά και περιγράφει την κατάσταση εκείνη στην οποία φεύγουμε από μια γνωριμία, φεύγουμε από μια σχέση χωρίς εξηγήσεις. Εξαφάνιση δίχως εξηγήσεις. Στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» υπάρχει ένα αντίστοιχο κεφάλαιο για τον ghosting, όπου εξηγώ αυτό το φαινόμενο και τι σημαίνει και τι ψυχολογικές και συναισθηματικές συνέπειες έχει στα θύματα που το επιδέχονται τον ghosting, γιατί πρόκειται για μια πράξη κακοποιητική στην ουσία. Μου στήχησε πολύ στην αρχή, αλλά πλέον είμαι καλά, καθώς το έχω ξεπεράσει ολοκληρωτικά. Έτσι νομίζεις ή έτσι λες? Το ερώτημα μου είναι, γιατί πλέον, ενώ επιδιώκω να κάνω νέα σχέση και μου τυχαίνουν συχνά γνωριμίες με αξιόλογες γυναίκες, όταν έρχεται η στιγμή να βγούμε ραντεβού, παγώνω εντός εισαγωγικών συναισθηματικά, κλείνομαι στον εαυτό μου και βρίσκω δικαιολογίες αφήνοντάς τες στο περίμενε. Εδώ θα λυθούν απορίες, κορίτσια. Απορίες θα λυθούν και κορίτσια και αγόρια, γιατί και κοπέλες οι οποίες λειτουργούν σε αντίστοιχα πλαίσια. Σημειωτέων ήμουν ανέκαθεν τύπος των σχέσεων και των σοβαρών καταστάσεων. Λοιπόν, αγαπητέ μου, νεαρέ φίλε, που χαιρόμαστε που σε έχουμε στο κανάλι μας, γιατί μεταξύ άλλων, εκτός του ότι είναι πολύ χρήσιμο και ευχάριστο να είμαστε μια μεγάλη παρέα, μεταξύ άλλων συμβάλλεις και εσύ στο να έχουμε ένα insight, να έχουμε μια οπτική στον τρόπο σκέψης ενός άντρα. Όπως και πολλές κοπέλες με τα mail που στέλνουν, μας δίνουν την ευκαιρία να έχουμε οπτική στον τρόπο σκέψης μιας κοπέλας. Εδώ να διευκρινίσω ότι δεν είναι απαραίτητο πως όλοι οι άνδρες σκέφτονται και λειτουργούν το ίδιο, ούτε επίσης είναι απαραίτητο πως όλες οι γυναίκες σκέφτονται και λειτουργούν το ίδιο, καμία σχέση. Απλώς όσο περισσότερες εικόνες έχουμε και όψεις έχουμε του τρόπου που σκέφτονται οι άνθρωποι σε κάποια ηλικία, με κάποιο φίλο, με κάποια συγκεκριμένη κατάσταση, αυτό μας βοηθάει να αντιληφθούμε την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης λειτουργικότητας. Και θεωρώ ότι το γεγονός ότι αρκετά από τα βίντεο μας είναι βασισμένα σε αληθινές ιστορίες ανθρώπων που τις μοιράζονται μαζί μας, αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο βιωματικά, ώστε να το συνειδητοποιήσουμε, να το χωνέψουμε και να το αντιληφθούμε ότι δεν σκεφτόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο και ότι η συμπεριφορά κάποιου την οποία εγώ κρίνω με βάση τον τρόπο που λειτουργώ εγώ μπορεί να έχει εντελώς διαφορετικά κίνητρα. Νεαρέ μου φίλε, είσαι 28 χρόνων και λες ότι έχει μόνο 2 μήνες που χώρισες από μια σχέση και μάλιστα χώρισες με έναν δύσκολο τρόπο, με έναν τραυματικό τρόπο όπως την εγκατάλειψη δίχως εξηγήσεις. Την εγκατάλειψη σαν το φάντασμα δίχως εξηγήσεις. Λες ότι είσαι σίγουρος πως το έχεις ξεπεράσει και ότι τώρα είσαι έτοιμος να κάνεις μια νέα σχέση. Δεν το έχεις ξεπεράσει και δεν είσαι έτοιμος. Δεν σου λέω ίσως δεν το έχεις ξεπεράσει. Δεν σου λέω ίσως να μην είσαι έτοιμος. Γιατί ακριβώς αυτό που περιγράφεις, το ότι ενώ μπαίνεις στη διαδικασία να φλερτάρεις, να προσεγγίσεις μια κοπέλα και όταν είσαι έτοιμος να πας σε ραντεβού, ώστε να προχωρήσει αυτή η γνωριμία παρακάτω ενδεχομένως, παθαίνεις ένα συναισθηματικό πάγωμα και αφήνεις τις κοπέλες το περίμενε, αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότι δεν είσαι έτοιμος. Πόσο χρόνο χρειαζόμαστε για να ξεπεράσουμε μια σχέση και να ξεπεράσουμε βασικά τα αρνητικά συναισθήματα, το φόβο, το μπλοκάρισμα που παθαίνουμε από και από όσα έχουμε βιώσει μέσα στη σχέση, αλλά και από όσα έχουμε βιώσει από το τραύμα του χωρισμού. Δεν υπάρχει κανόνας,
για να σας πω, είναι ακριβώς 6 μήνες, είναι ακριβώς 10 μήνες, είναι ακριβώς ένα χρόνο, είναι ακριβώς 2 χρόνια. Αν και κάπου είχα διαβάσει μια, θα έλεγα, εξίσωση, έλεγε ότι αν, για παράδειγμα, η σχέση πήρε 3 χρόνια, θες τουλάχιστον 3 μήνες να την ξεπεράσεις, δηλαδή ένα μήνα για κάθε χρόνο κλπ. Κλπ. Πάλι όμως θεωρώ πως αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Ο κάθε άνθρωπος, αναλόγως του τι σχέση είχε, αναλόγως του τι είχε βιώσει μέσα σε εκείνη την ερωτική σχέση, αναλόγως του αν έχει τραυματιστεί συναισθηματικά και ψυχικά από πράγματα που έχουν συμβεί μέσα στη σχέση, αν η σχέση του έχει ξυπνήσει κάποια προηγούμενα τραύματα, αν έχει δημιουργηθεί συνεξάρτηση μέσα στη σχέση και άλλες τυχόν δύσκολες συναισθηματικές και ψυχικές καταστάσεις, αναλόγως αυτής της συνθήκης θα διαμορφωθεί και στη συνέχεια ο χρόνος που χρειάζεται για να ξεπεράσει το χωρισμό και να ξεπεράσει οτιδήποτε του έχει προκαλέσει η σχέση. Ο χρόνος από μόνος του δεν είναι γιατρός. Όσοι παρακολουθείτε τα βίντεο θα το έχετε καταλάβει ότι τέτοια τσιτάτα του στυλ «ο χρόνος είναι γιατρός» δεν συμφωνούν. Μάλλον δεν συμφωνώ εγώ με αυτά τα τσιτάτα. Γιατί θεωρώ ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει μια πολύ καλή χρήση του χρόνου του, κάνοντας κατευθείαν ψυχοθεραπεία μετά από ένα χωρισμό, ίσως και στη διαδικασία στην οποία χωρίζει ή έχει προβλήματα σχέση να μπει σε ψυχοθεραπεία του, ώστε να έχει επαγγελματική βοήθεια ειδικού για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει όσο πιο επικοδομητικά γίνεται το χρόνο για να τον χρησιμοποιήσει προς όφελος του. Και κάποιος άλλος άνθρωπος μπορεί να αρνείται τα συναισθήματά του, μπορεί να αμήνεται, να λέει «εγώ είμαι μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα, τα έχω δουλέψει όλα με το μυαλό μου και με τη λογική μου και δεν χρειάζεται να το ψάξω άλλο, το έχω ξεπεράσει, είμαι έτοιμος, είμαι έτοιμη για να πάω παρακάτω». Ένα άλλο τσιτάτο το οποίο απεχθάνομαι είναι αυτό που λέει «ο έρωτας με έρωτα περνάει». Είμαι εντελώς αντίθετη και ιδεολογικά αλλά και γνωσιολογικά σε σχέση με αυτό, ότι αν είσαι ερωτευμένος και αν είσαι ακόμη προσκολλημένος ή προσκολλημένη πάνω στον πρώην σου, στην πρώην σου, αν ερωτευτείς έναν νέο άνθρωπο, τότε ο έρωτας με τον νέο άνθρωπο θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις τον έρωτα για τον προηγούμενο άνθρωπο, καμία σχέση. Αν ακόμη είσαι ερωτευμένος, ερωτευμένη, αν ακόμη είσαι κολλημένος, κολλημένη στο προηγούμενο πρόσωπο, απλούστατα δεν θα μπορέσεις να ερωτευτείς το καινούριο πρόσωπο και αναπόφευκτα θα το χρησιμοποιήσεις για να βγάλεις πάνω σε αυτό το πρόσωπο, να προβάλλεις πάνω σε αυτό το πρόσωπο τα αποθυμένα που έχεις από το κόλλημά σου και από την προηγούμενη κατάσταση. Νεαρέ αγαπητέ μου φίλε, δεν έχεις ξεπεράσει ακόμη το χωρισμό σου, δεν μας λες πόσο καιρό έχει κρατήσει η σχέση, αλλά όσο και αν έχει κρατήσει και 6 μήνες και αν έχει κρατήσει και 5 μήνες και ένα χρόνο και 3 μήνες και αν έχει κρατήσει, ακόμη δεν την έχεις ξεπεράσει. Ακόμη δεν έχεις ξεπεράσει το χωρισμό, ακόμη δεν έχεις ξεπεράσει την εγκατάλειψη δίχως εξηγήσεις και γι' αυτό το λόγο παγώνεις όπως το περιγράφεις συναισθηματικά και σαν ποτάρι στη διαδικασία γνωριμίας με νέα αξιόλογη γυναίκα. Και εδώ που τα λέμε είναι χρήσιμο για την κοπέλα αυτό που συμβαίνει, γιατί από τη στιγμή που δεν πας να τη γνωρίσεις σημαίνει δεν θα προβάλλεις πάνω της τα αποθυμένα σου που έχεις από την προηγούμενη κατάσταση ή δεν θα συνδεθεί ενδεχομένως η κοπέλα αυτή με έναν άνδρα ο οποίος δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμος. Φαίνεται όχι ότι έχεις μέσα σου κάποιο φιλότιμο το οποίο ενεργοποιείται αυτή τη στιγμή σαν ένα και ή ίσως έχεις και κάποιους μηχανισμούς άμυνας που προσπαθούν να προστατεύσουν κυρίως εσένα από το τι μπορεί να βιώσεις εάν προχωρήσεις παρακάτω. Φίλες μου και φίλοι μου, όταν βρισκόμαστε στον αντίποδα αυτής της κατάστασης, αν είμαστε εκείνο το πρόσωπο το οποίο, για παράδειγμα, στείνει αυτός ο τύπος. Αυτό το παιδί έχει στήσει κάποιες γυναίκες, τις οποίες περιγράφει ως αξιόλογες. Λέει, ήμουνα πάντοτε τύπος των σχέσεων και προσεγγίζω νέες γυναίκες, αξιόλογες, ενώ καινούργιες κοπέλες που δεν γνώριζε προηγουμένως. Και όταν είναι να πάω για ραντεβού, μπλοκάρω, παγώνω συναισθηματικά και σταματάω. Αν είμαστε στη θέση εκείνης της γυναίκας, γλιτώνουμε. Γλιτώνουμε που ο άλλος ή άλλη έχει ακυρώνει το ραντεβού, καθυστερεί το ραντεβού και δεν προχωρεί στη γνωριμία. Παρόλο που ο τρόπος με τον οποίο το βιώνουμε είναι άσχημος συνήθως. Λέμε, μα δεν είμαι αρκετά όμορφη, δεν είμαι αρκετά ωραία, δεν είμαι αρκετά ωραίος, δεν είμαι αρκετά ορκιστικός.
δεν είμαι αξιέραστος άνθρωπος, δεν του άρεσα πολύ, δεν της άρεσα πολύ και γι' αυτό άλλαξε γνώμη. Όχι, δεν έχει να κάνει με σένα, έχει να κάνει με τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα σχέση, ενώ ακόμη δεν είναι έτοιμος. Γι' αυτό το λόγο, πηγαίνοντας πάλι στις νέες γνωριμίες και τι προσέχουμε στην αρχή μιας γνωριμίας, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να παρατηρούμε κάτι τέτοιο. Τέτοια πισωδρομίσματα, τέτοια δισταγμή, τέτοια συναισθηματικά παγώματα έχουν κάτι να μας πούν. Δεν είναι τυχαίο που αυτός ο άνδρας κανονίζει ένα ραντεβού και μετά το ακυρώνει. Λέει θα βρεθούμε και μετά δεν βρίσκεται. Ξεκινάει μια συνομιλία και μετά την παρατάει. Υπάρχει λόγος. Δυστυχώς, οι περισσότεροι δεν θα σου πούν αυτό το λόγο. Δεν θα σου πούν, ξέρεις, έχω χωρίσει πριν 2 μήνες και νομίζω πως το έχω ξεπεράσει και έχω χωρίσει με γκόστινγκ και τώρα θέλω να κάνω αυτή τη γνωριμία, αλλά κάτι με κρατάει πίσω. Οπότε εκεί εσύ μπορεί να σκεφτείς, α, ακόμη είναι κολλημένος. Αλλά και εσύ μπορεί να μην το σκεφτείς. Εσύ μπορεί να πεις, έλα να σε βοηθήσω να το ξεπεράσουμε. Έλα να γίνω η ψυχολόγος σου, η τζάμπα ψυχολόγος σου μέσα στη σχέση, γιατί έχουμε και αυτή την τάση αρκετοί από εμάς να το κάνουμε. Ας ξεπεράσουμε τα προβλήματα, ας διαβούμε τα βουνά, ας υπερβούμε τις δυσκολίες. Από την πείρα μου, κυρίως την επαγγελματική, την κλινική πείρα με τόσους πολλούς ανθρώπους που έχω συναντήσει και τόσων πολλών ανθρώπων τις ιστορίες, τις ερωτικές που έχω μάθει. Όταν ένας άνθρωπος έχει τέτοιους δισταγμούς και έχει τέτοιες δυσκολίες και όταν συμβαίνουν θέματα στην ομαλή έκβαση μιας γνωριμίας, πρέπει οπωσδήποτε να τα κοιτάζουμε αυτά. Πρέπει οπωσδήποτε να τα βλέπουμε, πρέπει οπωσδήποτε να τους δίνουμε τη δέουσα προσοχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τη δική μας ψυχική υγεία και ισορροπία και για το να προστατευτούμε από το να μπούμε σε μία σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα μπορεί να είναι εκεί γιατί έχει εσωτερικά θέματα που τον την απασχολούν. Δυστυχώς δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που λένε πως ψάχνουν για σχέση, που δείχνουν πως ψάχνουν για σχέση, που φλερτάρουν, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτοιμοι για σχέση και δεν είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια σχέση. Μπορεί να πιστεύουν πως είναι σε θέση, μπορεί να είναι σίγουροι πως θέλουν να δημιουργήσουν μια σχέση, μπορεί να είναι πεπισμένοι ότι έχουν ξεπεράσει οτιδήποτε τους έχει επιβαρύνει στο παρελθόν, δεν σημαίνει όμως ότι αυτό ισχύει. Και δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, και κάποια αρχή που όπως παίρνεις το αυτοκίνητο, όπως πας το αυτοκίνητο να το περάσεις από MOT, όπως λέμε στην Κύπρο, ή από ΚΤΕ, όπως λέτε στην Ελλάδα, για να δούμε αν αυτό το αυτοκίνητο είναι σε θέση να κυκλοφορεί και είναι ασφαλές. Δεν έχει μια τέτοια ανάλογη αρχή να περνάμε έναν άνθρωπο, αν όντως είναι διαθέσιμος και αν όντως είναι σε θέση ο άνθρωπος αυτός να δημιουργήσει μια ερωτική σχέση. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε, οπότε πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, σε εγρήγορση και να παρατηρούμε συμπεριφορές, να παρατηρούμε τα συναισθήματα που μας προκαλούνται στην αρχή μιας γνωριμίας, αν νιώθουμε απογοήτευση, αν νιώθουμε στενοχώρια, αν νιώθουμε κάποιο τσίμπημα, αν νιώθουμε ότι αρπαζόμαστε από κάτι, να μην το αγνοούμε, να το βλέπουμε και να το διερευνούμε. Για παράδειγμα, μια κοπέλα που την έχει στήσει αυτό το παιδί θα μπορούσε να το πει γιατί συνέβη και αυτό. Γιατί έχεις ακυρώσει το ραντεβού. Μπορεί να πει αυτός δεν ένιωσα καλά. Γιατί δεν ένιωθες καλά. Και να κάνει ερωτήσεις. Πότε χώρισες από την προηγούμενη σου σχέση. Μήπως ακόμη δεν έχεις ξεπεράσει την προηγούμενη σου φίλη. Και μπορεί φυσικά να ενοχληθεί αυτός που θα ακούσει αυτές τις ερωτήσεις και να της πει τι είναι αυτά που ρωτάς. Αυτές οι ερωτήσεις είναι πολύ προσωπικές. Ή γιατί τα σκαλίζεις τώρα αυτά και να την απορρίψει. Καλό θα της κάνει. Κακό δεν θα της κάνει. Ανοίγουμε το στόμα μας και μιλάμε. Ρωτούμε στο πρόσωπο με το οποίο έχουμε μια διαπραγμάτευση, έχουμε μια γνωριμία, έχουμε μια επικοινωνία, τα ερωτήματα που προκύπτουν. Γιατί πολλές φορές μου στέλνετε mail και με ρωτάτε εμένα αυτά τα ερωτήματα. Κυρία Θέκλα, μου είπε έτσι, μου έγραψε έτσι, τι σημαίνει. Πού μπορώ να ξέρω, κόρη μου, γέ μου, τι σημαίνει. Ρώτα το ίδιο το πρόσωπο τι σημαίνει. Και αν τσαντιστεί και δεν σου απαντήσει, και αν ενοχληθεί, και ας σε χαρακτηρίσει ότι είσαι ακατάλληλο πρόσωπο για να κάνεις σχέση μαζί σου επειδή ρωτάς αυτά τα ερωτήματα,
όφελος θα έχεις και όχι ζημιά. Γιατί πολλές φορές κάνουμε τα πάντα προκειμένου να μπούμε σε μία σχέση, στρογγυλεύουμε τις γωνίες, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να γεμίζουμε τα κενά που δεν είναι δικά μας κενά, που έρχονται από την άλλη πλευρά, προκειμένου να δημιουργηθεί η σχέση αμέτη μου χαμέτη και στην πορεία βιώνουμε όλα τα αρνητικά στοιχεία που θα βιώσουμε όταν μπούμε σε μια συνθήκη που ένας άνθρωπος είναι μεν μαζί μας, αλλά ακόμη απασχολείται από το παρελθόν, κουβαλάει τραύματα τα οποία δεν έχει ξεπεράσει από το παρελθόν, κουβαλάει ίσως και κομπλεξιλίκια που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί από το παρελθόν και τα γευόμαστε εμείς επειδή εμείς είμαστε εκεί εκείνη την ώρα που συνδυόμαστε μαζί του και μπορεί να υπάρχουν άβολες σιωπές μέσα στη σχέση, τέτοιου είδους συναισθηματικά παγώματα μέσα στη σχέση, γιατί το ακριβώς αυτός ο όρος που έχει χρησιμοποιήσει ο φίλος συναισθηματικό πάγωμα είναι και μια άμυνα του οργανισμού, προκειμένου, του ψυχοσωματικού οργανισμού, προκειμένου να δώσει χρόνο στον άνθρωπο να ασχοληθεί με το τραύμα του, το οποίο τραύμα του το κοβαλάει από πριν, από την προηγούμενη του σχέση, από την πρώην φιλενάδα του, από την παιδική του ηλικία, γιατί έχει και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία και δεν έχουν κάνει ποτέ δουλειά με τον εαυτό τους. Οπότε κουβαλάνε ένα σωρό θέματα που τους έχουν προκληθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους και έτσι θέλουν παύσεις για να μείνουν μόνοι τους για κάποιες ώρες, για κάποιες μέρες, δεν ξέρω ο καθένας πώς το διαχειρίζεται, γιατί σου λέει χρειάζεται να ηρεμήσω, να κάνω, να φτιάσω, να ράνω. Ναι, γιατί κουβαλάς ατελείωτα πράγματα από το παρελθόν, τα οποία θεωρείς ότι τα έχεις ξεπεράσει, διαδηλώνεις και δηλώνεις με έμφαση ότι τα έχεις ξεπεράσει, στην πραγματικότητα όμως δεν τα έχεις ξεπεράσει και γι' αυτό έρχονται και σε παγώνουν συναισθηματικά, σου μπλοκάρουν τη ζωή σου τώρα και σαμποτάρουν την οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας σχέσης ή την οποιαδήποτε προσπάθεια να διατηρηθεί μια καινούρια σχέση. Άρα παίρνουμε το χρόνο μας μετά από ένα χωρισμό για να ξεπεράσουμε οτιδήποτε μας έχει προκαλέσει συναισθηματικό και η σχέση και ο χωρισμός και οπωσδήποτε παίρνουμε βοήθεια από ειδικό αν παρατηρήσουμε τέτοιου είδους πράγματα, δηλαδή αυθόρμητες καταστάσεις που βγαίνουν από μέσα μας, οι οποίες μας σταματάνε από μια νέα γνωριμία. Αυτό ακριβώς το αυθόρμητο που συμβαίνει στο φίλο, το συναισθηματικό πάγωμα που του προκύπτει, δείχνει ότι υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να δουλευτούν και ο καλύτερος χώρος για να δουλευτούν είναι ο χώρος της ψυχοθεραπείας. Την αγάπη μου σε όλους εύχομαι. Προσέχουμε για να έχουμε και τον εαυτό μας, αλλά και τις σχέσεις μας. Καλύτερα να μην μπούμε σε μια σχέση η οποία θα μας ταλαιπωρήσει, παρά να μπούμε σε μια σχέση και να ταλαιπωρούμαστε. Φιλιά!